Να κάνουμε την αφάνα αυτού του παιδιού. Αυτό το κορίτσι μέχρι και τα μαλλιά του τρώνε. Αρκεί μια ματιά στην αφάνα της και αμέσως καταλαβαίνεις τι έχει φάει. Τι λες, χοντρή. Δεν είπα αυτό. Αυτό εννοούσες όμως, δηλαδή, έλεος. Ένα παιδάκι 10 χρονών είναι, μια φάση περνάει. Κέλλη, σου έχω πει ένα μέτρο σκληρά, παιδί μου. Πίνω. Πίνω για να ξεχάσω. Τα χρόνια που έφυγαν. Αυτά που έρχονται. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να πιω, παθαίνω πολύ κέφαλο. Ναι. Μα εκπληράσει μια εδώ. Έχω καλέσει ένα ταξί για το αεροδρόμιο στις 12.30 και πήραν το επιβεβαίωσο. Εντάξει, ευχαριστώ. Πρεμιέρα χθες για την καλοκαιρινή παράσταση του Διπεθέ Κοζάνης με τίτλο «Ειδικές περιστάσεις». Η Amy και ο Michael Ruskin ήταν παντρεμένοι για 15 χρόνια και έχουν 3 παιδιά. Στο πάρτι της 15ης επετείου γάμου τους παίρνουν διαζύγιο. Ο καθένας παίρνει το δρόμο του και συναντιούνται πια μόνο σε ειδικές περιστάσεις. Γάμους, βαφτίσια, κηδείες, τελετές αποφύτησης. Οι συναντήσεις τους απλώνονται σε 10 χρόνια. Μέσα σε αυτές συνειδητοποιούν, αποκαλύπτουν, θυμώνουν, συμπάσχουν, παρηγορούν ο ένας τον άλλον. Είναι δύο άνθρωποι που αγαπήθηκαν πολύ, που έμαθαν και συνήθισαν να έχουν ο ένας τον άλλον και τώρα θα πρέπει να δουν τη ζωή διαφορετικά. Μπορούν όμως δύο άνθρωποι που ερετεύτηκαν, αγαπήθηκαν, παντρεύτηκαν και μοιράστηκαν μαζί μια ζωή να παραμείνουν φίλοι μετά το διαζύγιο τους. 10 χρόνια μετά θα το καταφέρουν. Συγγραφέας Bernard Slade. Μετάφραση Δανάη Σταματοπούλου. Σκηνοθεσία Βασίλης Μυριανθόπουλος. Σκηνικά David Negrin. Κοστούμια Νικόλ Παναγιώτου. Μουσική Γιώργος Μιλωνάς. Φωτισμοί Αργύρης Θέος. Βοηθός σκηνοθέτη Αναστασία Τζελέπη. Φωτογραφίες Χρήστος Σιάτος. Artwork Γιάννης Γεωργιάδης. Παίζουν η Μαριάννα Τουμασάτου και Θύμιος Κούκιος. Δεν ξέρω, μάλλον δεν το πήρα χαμπάρι. Α, να δεις που μπορεί να φταίει το γεγονός ότι βλέπεις κάθε πρωί τα μούτρα της παστικιάς γυναίκας σου πριν καλά-καλά ανοίξεις τα μάτια σου. Με ρωτάς που το ξέρω, το ξέρω. Θες ένα ποτό? Το χρειάζεσαι. Ήταν δύσκολη βραδιά για τους δυο μας. Αν θες να μεθύσεις, κάντο. Η Τζένιφερ είναι. Μπράβο, εξέλιξη. Αχ, το τελευταίο καιρό έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Έχεις πάρα πολύ καιρό να την ακούσεις εσύ όμως, ε. Φαντάζεσαι μια μέρα να δίνει τα δικά της κονσέρτα. Κοίτα να δεις. Όχι, μην κοιτάς εμένα, δεν το έχει πάρει από μένα, πως έλεγε. Δεν είναι κακή. Ακούω, είναι κακή. Εδώ πέρα μιλάμε το παιδί, είναι ιδιοφυΐα. Έλα, μωρέ, είμαι ιδιοφυΐα. Σήμερα το πιάνω, μεθαύριο ποιος ξέρει με τι θα φάει κόλλημα. Αυτό η μαμά της μαμάς μου. Δεν θα το ανοίξεις. Όχι, αφού ξέρω τι είναι. Είναι κάτι πολύ ακριβό, κάτι πολύ sick και είναι και τόσο ακριβό που θα μπει σε δόση στη δική μου πιστωτική κάρτα. Εσύ δεν παίζεις πια φλογέρα, ε. Τι? Λέω δεν παίζεις φλογέρα. Γιατί έλειψε σε κανέναν? Σε μένα. Μ' άρεσε τόσο πολύ να σ' ακούω. Φαίνονταν αν το μοναδικό πράγμα που σου δίνει χαρά.